συνάντηση πώς έγινε. Θα μιλήσω εκτός κειμένου, γιατί είναι ο προάγγελος μια μεγάλη συναντήσεως που θα κάνουμε. Να καταλάβουμε γιατί μιλάμε. Πώς ξεκίνησε αυτή η συνάντηση. Ο κύριος Πίτρος, εγώ, ο κύριος Πιτσιρίκος και ο κύριος Πλατής πήγαμε στον κύριο Τραγασάκη, στον αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως. Βλέπαμε τι τραβάγαμε. Βλέπαμε ότι βρίσκαμε φως. Ο άνθρωπος βοήθησε, σαν να πήγαμε άλλες τρεις φορές και έφτιαξε μια επιτροπή με επικεφαλή στον κύριο Μουσούρο, τρεις εκπροσώπους του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και έναν του Υπουργείου Εργασίας. Θα θέλαμε και έναν του Υπουργείου Οικονομικών. Θα τα φτιάξουμε όμως. Και αυτή η επιτροπή ξεκίνησε να φτιάξει μια καινούργια νομοθεσία για την ναυπηγοεπισκευή. Για να καταλάβετε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε και καταρχήν αναλαμβάνουμε τη συλλογική μας ευθύνη για ό,τι έχει συμβεί και ζητούμε τη συλλογική μας προσπάθεια για να διορθώσουμε αυτό που θα έρθει. Εσείς όλοι κάνετε φορολογικές δηλώσεις, το έχει προηγουμένως το πάντο καταλάβετε, ηλεκτρονικά. Εμείς για να πάμε να βγάλουμε μια άδεια επισκευής πλοίων τη κάνουμε χειρόγραφα και είμαστε στην εποχή της δικτατορίας, αστυνομικού και καταστατικού χαρακτήρα η άδεια. Πώς θα με κλείσουνε μέσα. Ένα στατιστικό, να ξέρω τι γίνεται, να ξέρω που πάω. Ένα έλεγχο στις εισφορές, ένα έλεγχο στην εφορία, τι γίνεται. Κάναμε τις ενέργειές μας, έχει πάει στο Υπουργείο Πολιτικής Ναυτιλίας και σχεδιάζουμε να βγει μια πρόταση για την ηλεκτρονική αντιοδότηση. Τι σημαίνει αυτή. Από το γραφείο σου θα βγάλεις την άδεια και τα στοιχεία θα είναι τέτοια που θα σε πιάσουν αν δεν πληρώσεις ασφαλιστικές εισφορές ή αν δεν πληρώσεις εισφορία ή κι αν, και αυτό θα το κάνουν αυτοί που έχουν ασφαλιστική ενημερότητα και φορολογική, αυτοί που δεν έχουν και αυτοί θα δουλέψουν. Αλλά ο πλειοκτήτης θα εγγυηθεί αυτός, ούτως ώστε, επειδή ο άλλος δεν είχε ενημερότητα, δεν μπορεί να παίρνει να κάνει τη δουλειά του τσάπα, ο πλειοκτήτης θα πάρει την ευθύνη να πληρώσει τα πράγματα αυτά. Σας λέμε μικρολεπτομέρειες για να καταλάβετε πού βρισκόμαστε. Έχουμε όραμα με αυτό το πράγμα. Θέλουμε τέλος του χρόνου να έχουμε στατιστικά, να δούμε πού είμαστε πίσω, πού καθυστερούμε, στη Λαμαρίνα. Να πέσουμε στη Λαμαρίνα να τη διορθώσουμε, γιατί είμαστε πιο ακριβοί. Όπου είμαστε πιο ακριβοί, να το διορθώσουμε. Θέλουμε τέλος του χρόνου να δώσουμε ένα βραβείο, τρία βραβεία. Κατά Παναγιώτη ο Σάκος. Σε ευχαριστούμε, καπετάνιο μου, για το ψευδί που μας έδωσες. Σε ευχαριστούμε, κύριε Κωνσταντακόπουλο, για το ψευδί που μας έδωσες. Σε ευχαριστούμε, κύριε Αγγελικούση, για να αρχίσουμε να έχουμε μια κοινωνική επαφή και να έρθουν και όλοι αυτοί στο πέραμα, να δούνε πόσο όμορφο είναι το πέραμα, τι ωραία πράγματα κάνει ο Δήμαρχός μας, που δουλεύει πιο πολύ από εμάς για την αυτοεπισκευή και σε ευχαριστούμε, Δήμαρχε, και το αναγνωρίζουμε. Να ξαναρχίσει η επαφή. Παλιά και οι πλειοκτές εκεί πάνε έτσι, στο πέραμα. Τώρα δεν πατάει κανένας. Πιστεύουμε πάρα πολύ σε αυτό το πράγμα. Έχουν προχωρήσει σε βάθος. Έχουμε μαζί μας και έναν πολεοδόμο και τα ακούει. Γιατί λέμε να ανεβάσουμε το πέραμα και θα το ανεβάσουμε. Το λέει η καρδιά μας. Το λέει η καρδιά μας. Πιστεύουμε, θα δουλέψουμε. Θα δώσουμε θέσεις εργασίας. Θα ξαναγίνει το πέραμα τόπος ευτυχίας και εργασίας. Όχι τόπος δυστυχίας και ανηδίας όπως είναι τώρα. Μελετάμε, κύριε Δήμαρχε, τη λεωφόρο πιστού. Είμαστε έτοιμοι να σας δώσουμε, κύριε Αντιπεριφέρεια, κάποιο υπόμνημα. Θέλουμε την πλασιασμό της γέφυρας του Σκαραμαγκά, το τεκμηριωμό, το τεκμηριώνουμε, γιατί όμως περάσει το πρωί είναι 3 χιλιόμετρα η γραμμή για να περάσει το σχιστό. Και θέλουμε ενοποίηση της περιφερειακής του Εγάλεο να βγαίνει στη λεωφόρο σχιστού, κύριε Δημαρχέ. Τα έχουμε δουλέψει πολύ καλά αυτά τα πράγματα, θα προχωρήσουν τώρα αυτά τα πράγματα, γιατί δεν μπορούν να δουν και μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για μεγάλες επενδύσεις στον Πειραιά όταν ο Πειραιάς είναι στρακαλισμένος. Θα το φτιάξουμε. Θέλω να σου πω μερικά πράγματα. Τι είναι το πέραμα, γιατί είμαι πιο μεγάλος από εσάς. Είμαι στα 73, δεν έχετε δει. Εγώ τον αγαπητό φίλο. Αυτά είναι καλό, το κόδε. Δουλεύαμε στον Εμόνο Δραπεζή.
Ελισσόνας. Δουλεύαμε το Φιέστα, ενώ προσγειρόμουν 180 μέτρα. Πήρε μια μικρή φωτιά, λίγο πράγμα. Του άλλαξαν την παλαιαία οι πυροσβέστες, γέμισαν τα φιλιστρίνια, το βαπούρι βούλιαξε. Σε ένα μήνα, κύριο Κόντε, το βαπούρι το βγάλαμε. Βγάλαμε λεφτά, παιδιά. Οικονομήσαμε, παιδιά. Το βαπούρι φέρνει ευτυχία, παιδιά. Δεν είναι πράγματα αυτά που δείτε. Άλλο πράγμα είναι το βαπούρι. Μας λέγανε οι Έλληνες άδειοι ασφαλιστές, εσείς αυτοί, ναι, εμείς αυτοί. Αυτοί είμαστε. Σε ένα μήνα το Φιέστα βγήκε απάνω. Τέρμα, κανένα πρόβλημα. Στο νέο μόνο Τραπετσένας, 28 μέτρα βύθισμα. Θυμάμαι το Μαυρακάκι. Έφερε κυρίες και κύριοι παγόρια 120 μέτρα. Μας φώναζε εμάς όλους, ο καθένας στο κομμάτι. Παιδιά, το 120 μέτρα θα το κάνω 160. Το κόβω στη μέση και θα μου το μεταγώνω 40 μέτρα. Έγινε αφεντικό. Όλοι απάνω. Το βαπόρι μεγάλωνε, γιόταν 160 μέτρα. Και ξέρετε που μας πλήρωνε. Είχε ένα τραπέζι τέτοιο, κοιτάξτε πάνω πάνω χιλιάρια. Πολύ χρόνο που λέω πώς να δώσω. Πάρτα, πάρτα, πάρτα. Μιλάμε λεφτά, πολλά λεφτά. Αυτή είναι να έχω επισκεφτεί. Μπορώ να σας λέω πράγματα που δεν τα θυμόσαστε. Δηλαδή θυμάμαι ένα έργο μεγάλο, ένα βαπόρι που είχε έρθει έξω, το έφερε ο... το φτιάξε ο Άγγελος ο πλατείας. 2.500 τόνοι λαμαρίνα έπανε απ' έξω. Όλοι δουλεύαμε, ξέρετε πόσα λεφτά πήραμε. Αλλά εκεί να πρωτοθυμηθώ τον καμπανίκο τον Φράγκο που έφερε το good leader καμένο και πέσαμε όλοι απάνω και δουλεύαμε. Και ποιος δεν δούλευε στο good leader. Λεφτά, πολλά λεφτά. Λεφτά, όλος ο κόσμος δούλευε. Να θυμηθώ τον Κώστα τον Διαμαντή που όταν το έφερε από την Νότιο Αμερική για να κουβαλούσε μπακαλιά για πολιτικούς λόγους του κάνα διάφορα θέματα με ανήμεγεθε. Σας λέω, δουλεύαμε στο βαπόρι και ο καθένας μας έπαιρνε και ένα τελάρο μπακαλιάρο. Είχε αξία ο μπακαλιάρος τότε, δεν είναι όπως τα βλέπετε τότε, το περιπήγε φτώχεια. Το 76, 78, 80, μιλάγαμε. Ο μπακαλιάρος πέταξε, μιλάγαμε σε όλη την οικογένεια. Βλέποντας αυτά τα πράγματα, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε πρωτά εργοστάσια επεξεργασίας υγρού αερίου. Δεν μας έλειπε τίποτα. Είμαστε οι καλύτεροι στην Ευρώπη. Και πώς διάολο γύρισε αυτή η εποχή. Έρχονται πολλοί, βάζανε στα λιμάνια ανθρώπους άναυτους. Δεν είχαν ιδέα. Εμείς δεν μιλάγαμε, κοιτάξαμε τη δουλειά μας. Ορισμένοι όμως από εμάς έτρωγαν και τα λεφτά. Κρεπάλι. Σημείο παρακμής. Μπαίνανε πολιτικοί, δεν καταλάβανε τίποτα. Θυμάμαι έναν δικαστικό του Γκόνης, Γκόνος λεγότανε και ένας Γιαννής στον Ορφέρο, πανηγύρι ήταν. Πανηγύρι έγινε τότε. Δεν καταλάβαιναν τίποτα, δεν καταλάβαιναν. Τίποτα δεν καταλάβαιναν. Και άνοιξε η πτώση. Πολλοί από αυτούς με τα λεφτά που βγάζανε είναι οι καλοκαιρίδες, ξέρετε γιατί αυτά μιλάγαμε. Απίστευτα λεφτά. Αρχίσαν να ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Δεν είχαν ικανό λογιστήριο, τους φεύγανε τα λεφτά. Και άνοιξε παρακμή. Και έρχονται και οι Τούρκοι οι οποίοι ήταν και μας είδαν. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι μπήκε η ΜΙΤ, η Τούρκικη Υπηρεσία Πληροφοριών. Δωροδόκησε, εκεί που ήξερε να δωροδοκήσει. Γερώτησε μεγάλες απεργίες, στο Υπουργείο Εργασίας η ΜΙΤ πήγε τακτικά και έβγαλε και αυτούς τους νόμους. Εμείς δεν αντίδρωσαμε, δεν είχαμε επικοινωνία μεταξύ μας. Και ίσως πρέπει αγαπητοί κύριε Δήμαρχοι, όσοι έχουν περάσει τα 65, να φύγουμε από τον συνδικαλισμό, να μπουν νέες γενιές, να μπει ένα νέο αίμα μέσα, να διορθώσει αυτά που κάπως κάναμε εμείς τόσο καιρό. Γιατί να πει ο επισκεπτής σημαίνει ευτυχία, κυρίες και κύριοι. Σημαίνει πολλή δουλειά, παιδιά. Δεν φαντάζεστε πόση δουλειά. Να παρακαλάνε τους πολιτικούς να βρουν θέση για τα βαπόρια να δουλέψουν. Πόσες ώρες δούλευα, θυμάμαι, ερχότανε και ξάπλωναν στον τόπο να ισιώσει πλάτη μου από την πολλή δουλειά. Ήμουν ευτυχισμένος όμως. Έβρισκα λεπτά. Θυμάμαι μια λεπτομέρεια. Θα καταλάβω πόσο μέρη. Ήμουν πάντοχος. Με τρίπια παπούτσα κυκλοφορούσα. Θυμάμαι 25 Απριλίου, 22 Απριλίου είχα κερδίσει πότε 100.000 δραχμές. 100.000 δραχμές ήταν μια BMW και ξεκίνησα 1η Απριλίου. Δεν είχα
λεφτά, δεν είχα να πάω. Ξάπλωνα τα χιλιάρικα και τα βλέπα. Τα χάιδευα τα ξανά μου στο τσέπι μου. Παρασκευή, μεγάλη Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα του Πάσχα. Πού να τα χαλάσω, κάτω χιλιάρικα. Τα χάλασα, ήμουν συγκρατημένος, έκανα χρήματα. Είμαι νοικοκύρης. Τα γνωστάω στην Επισκευή. Οφείλω να γνωριστώ για την Επισκευή. Οφείλω να προσλάβω ανθρώπους. Οφείλω να δώσω χρήματα να φτιαχτεί σχολή μαθητείας. Γιατί δεν έχουν πια. Χάθηκαν οι μανουβραδόροι. Χάθηκαν οι τεχνίτες. Χάθηκαν όλοι. Για σκεφτείτε, ένας μανουβραδόρος υπερισύντος γαμπρός ήταν. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι της θάλασσας και δεν υπάρχουν παιδιά. Μυρανώσανε και άλλοι φύγανε. Κύριε Δήμαρχε, θα τα φτιάξουμε. Έχουμε βρει τη σχολή. Θα βάλουμε χρήματα που θέλει η μάμα σε οτιδήποτε βάζει τόση να δουλέψει σχολή μαθητείας. Να ξαναβγάλουμε παιδιά για να δουλέψουμε. Σκεφτόμαστε πάρα πολύ. Δεν μπορεί να ξαναπεί άνθρωπος στην αυτοεπισκευή αν δεν περάσει ένα σεμινάριο υγιεινής και ασφάλειας. Έτσι είναι και στα δικαστήρια, κύριε Δήμαρχε, κύριε Παιδεία. Και με το πάσο μπαίνεις μέσα. Αλλά και με το πάσο ψηφίζεις. Μερικοί τα αντιδράσουν. Το σωστό είναι να ψηφίζει αυτός που δουλεύει. Όχι ο άλλος από το Αγρίνιο. Αυτοί που δουλεύουν εκεί είναι πιστοποιημένοι και κάθε φορά θα πιστοποιούνται. Έχουμε μια σειρά από λεπτομέρειες, κύριε Δήμαρχε, απλώς σας τα λέω, να δείτε. Έχουμε κουραστεί, δουλεύουμε. Θέλουμε να τα προσφέρουμε στην κόσμο, να την βοηθήσουμε, να καταλάβει πώς θα προχωρήσουμε. Ακόμη και τους τεχνικούς ασφάλειας, μια εταιρεία να αναλάβει όλο το πέρα. Με ωραία πράγματα. Να κατέβουν τα κόστη κατακόρυφα. Να εισηγείται και να βοηθάει για την ασφάλεια, κύριε Δήμαρχε. Όχι λόγια. Όχι το κάθε κομμάτι και το καθένα και δεν ξέρει τι γίνεται. Να μειώσουμε, να αυξήσουμε τα όρια ασφάλειας. Να δώσουμε στην κόσμο να καταλάβει ότι όταν φέρει τι δεξαμένες, εμείς θα τρέξουμε να τη βοηθήσουμε στην άδεια. Έχετε αρκετά πρόβλημα, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πεπέρα, όλοι μας εμείς να βγει γρήγορα η άδεια. Για σκεφτείτε μια δεξαμένη 300 μέτρων. Πόσο κόσμο θα δουλέψει. Τι ωραία πράγματα που θα γίνονται που δεν πατάει η παπόρη. Θα ξανάρθουν οι παπόροι εδώ. Είμαστε σε καλό σημείο. Το καλό δεν σημαίνει. Για σκέψου τα άλλα. Περνάνε τα αρδαρδανίλια για να λέγουν να πάνε μία έργα να πάνε στην Τούσλα και στη Άρδο. Και οι Τούρκοι είναι πανέτοιμοι. Κυρίες και κύριοι, αν το παπόρι περάσει στη Άρδο ή την Τούσλα και έχει χαρτί ότι αποσκευαστεί, απαλλάσσεται από τέλη διελεύσεως. Είναι μια σειρά από λεπτομέρειες, έχω καταγράψει. Θα τις δούμε. Τι μπορώ να σας πάρω, να πάμε εκεί. Να τους δείτε πώς δουλεύουν. Να δείτε τα πράγματα πώς είναι. Οι εργαζόμενοι έχουν τα μπάνια τους. Όλα ξεκαθαρισμένα πράγματα. Δεν υπάρχει δεύτερο πράγμα, δεν υπάρχει λούπερ κατάσταση. Στο παπόρι δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Τα θέματα ασφαλείας, τα θέματα υγιεινής είναι εκ των ουδάν στην Τούσλα και στη Γιάλωνα. 125 ναυπηγεία. Τα μαγαζιά μας θα ξαναδουλέψουν. Περνάς στην Αριστείδου να περάσεις, δεν πατάει ψυχή. Τα μαγαζιά ήταν σειρά όπως να πάρει μπίδες, να πάρει εργαλεία, να πάρει περμανίδες, να πάρει τα πάντα. Τα χάσαμε όλα. Και ευελπιστούμε τώρα με αυτή τη δουλειά. Οι λαμαρίνες, πώς οι λαμαρίνες πουλάγε. Ξέρετε ότι δεν υπάρχει μια ναυπηγική λαμαρίνα, δεν υπάρχουν 10 τόνοι ναυπηγική λαμαρίνα στον Πειραιά. Που εμείς είχαμε, εμείς πουλάγαμε στους Τούρκους. Και δεν υπάρχουν 10 τόνοι, γιατί πέσανε έξω εδώ και τα πουλάγαν όλα. Δεν υπάρχουν ναυπηγικά ηλεκτρόδια εύκολα. Μιλάμε για βασικά πράγματα έτσι. Θα τα καταφέρουμε. Εμείς αυτό που ζητάμε ένα καλό εργασιακό και νομοθετικό καθεστώς. Τα λεφτά θα τα βρούμε, θα βάλουμε υποθήκη το σπίτι μας, θα δανειστούμε, θα συνεταιριστούμε, θα τα φτιάξουμε. Θα είναι τόπος ευτυχίας για όλους μας και πρέπει να το πιστεύουμε. Αυτή είναι μια πρώτη συνάντηση που κάνουμε. Θα την προετοιμάσουμε και θα είναι μια μεγάλη συνάντηση. Έχουμε συνεννοηθεί και το λέει η καρδιά μας, μιλάμε με την κυβέρνηση να μας πει το βιομηχανικό πάρκο Χριστού που έχει 120 επιχειρήσεις, μια καλύτερη από την άλλη. Έπρεπε να βλέπετε κυρίες και κύριοι όταν το φτιάξαμε, να δει συγκινούμενο το λέω, να παίρνει τον πατέρα και τη μάνα και τα δύο παιδιά και να βλέπουν τον ήλιο που έρχεται και να κάνουν όνειρα. Ότι φτιάξαμε το μαγαζί και εδώ θα είμαστε νοικοκύριοι πρώτης γραμμής και έρχεται η κρίση.
και δεν έχουν να φάνε και μπαίνουν στο μαγαζί και να τρώνε μία πίτσα την ημέρα. Μιλάμε για τέτοια πράγματα. Θα τα διορθώσουμε, τα μαγαζιά μείνανε. Από κοντά, το πάρκο είναι το καλύτερο απ' όλα. Θα είναι η βάση για να δουλέψουν οι πάντες. Θέλω να καλέσω τους Κινέζους να δουν τι θα πει το μηχανικό πάρκο και στο όπλο και πολλοί άλλοι τόσοι συνάδελφοι που είναι εδώ μέσα. Έχουν ωραία μαγαζιά. Θα τα καταφέρουμε να πιστεύουμε στην αρχαιοπισκευή. Δεν έχουμε άλλη διέξοδο. Μην ακούτε τι θα πούλησαν τα μαγαζιά, ρούχα και πράγματα. Είναι αρχαιοπισκευή, φέρνει λεφτά απροσδιόριστα. Για σκεφτείτε, είμαστε εδώ. Και έρχεται ένα μαγόρι να επισκευαστεί ή να δέσει και του λέει: Έχω 1000 τόνους πετρέλαιο. Και του λέει: Α, τώρα το επιστρέψω. Απαγορεύεται να το επιστρέψει. Ρε κερατάδες, τόσα χρόνια δεν μου φτιάξατε τη λογοθεσία να μπορώ να κάνω το debuggering, την επιστροφή των πλοίων, το καυσίμο. Ποια χώρα δεν έχει debuggering? Βλέπεις στην Ιταλία, παθαίνει ζημιά ένα βαπόρι. Πήρε φωτιά, άναψε το στάρι, προσάραξε. Λέει το distress cargo. Η νομοθεσία μας δεν προβλέπει να έρθουν βαπόρια. Γιατί άμα δεν είναι βαπόρι με καλασμένο φορτίο, έχει προσαράξει. Θα πάρει τον κάποιο βιομηχανία φτηνέ πρώτε ύλε, αλλά θα δουλέψει και πολλοί σπόροι να το φτιάξει. Δηλαδή η νομοθεσία μας εξαφανίστηκε. Βάζοντας τις κυβερνήσεις μας στον όπλο από τους υπουργούς, δεν ενδιαφέρονταν. Κανένας ενδιαφέρον. Δεν έδειχνε κανένας ενδιαφέρον. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Θα πρέπει να φτιάξουμε οι εργοδοτικές μας ενώσεις, ίσως είναι κατώτερες των περιστάσεων. Γιατί όλοι δείχνουν και αντιπεριφέρον σύμπτυμα. Δεν θα είναι το σύμπτυμα. Πρέπει να έχεις και ανθρώπους από κάτω να κάνουν το follow-up, να σε βρούνε, να μιλάνε, να τρέχουν. Και αυτό να τα κάνουμε. Ίσως βάλουμε το χεράκι μας, τα γερά μας τσέπη και βάλουμε το παραδάκι μας και φτιάξουμε ένα συντονιστικό λαό. Θα το πληρώσουμε. Αλλά το θρύο μας θα είναι μεγάλο και τα πιστεύουμε. Και προφανώς θα παιδικούν νέα παιδιά. Εμείς θα τα συμβουλεύουμε. Πρέπει να τραβηχτούμε. Να έρθει η αλλαγή της γενιάς, γιατί η γενιά μας έχει την ευθύνη. Έχει την ευθύνη του κακού που έχει γίνει. Να το ξεχωρίσουμε. Θα μπορούσα να σας έλεγα πάρα πολλά πράγματα. Τόσα πράγματα για την απληθωδή, κύριε Δήμαρχε, δεν έχετε διαδείπω. Ξέρετε, να σας πω απλά πράγματα. Έφερε το βαφόριο ο Ευγενίδης, ένα τζέντλεμα. Σαν τον Ευγενίδη δεν υπάρχουν άλλοι. Υπάρχουν κι άλλοι κάποιοι σήμερα. Το πήγε μια επισκευή και του είχε χαλάσει λίγο το κρέας. Εξεπίδε στο χάλαγε, δηλαδή τα μπούκια είχαν πάρει λίγο αιματάκι. Πήγαινα με έναν τρίκυκλο εγώ, η κάθε εκκλησία με έναν τρίκυκλο, μας έβασαν 150 τόνους με κρέα τα μπούκια, πηγαίναμε στην κορδέλα των, ακόμα σε κομμάτια του ενός τόνου, τα βάζαμε σε έναν άγιο, τα πηγαίναμε στην εκκλησία στον Άγιο Φανούριο. Πού ρενάρουμε στον Άγιο Φανούριο, που ήταν φτώχεια στον Άγιο Φανούριο, στο τραπέζο να έτσι. Την επόμενη μέρα όλη η περιοχή μύρισε κρέας. Έτρωγε ο κόσμος σε πτυχία. Από ένα βαπόρι που ερχόταν για επισκευή. Δεν υπήρχε τίποτα να μας προσφέρει το βαπόρι και τα χάσαμε. Καλούμε όλοι μαζί τώρα να τα ξαναβρούμε. Αλλά γνωρίζουμε συλλογική ευθύνη. Δεν λέμε φταίει αυτός. Όλοι μαζί ήταν. Όλοι μαζί. Και ό,τι μπορούμε ο καθένας να προσφέρει. Τη θετική μας ενέργεια να βοηθήσουμε την κόσμο στην επένδυσή της. Για να ξαναδούμε θέσεις εργασίας. Για να ξανακάνουμε δουλειά. Και γι' αυτό ήρθαμε εδώ πέρα. Προετοιμαζόμαστε για μια πολύ μεγάλη παπυραϊκή συγκέντρωση να βγουν τα μαγαζιά. Ξέρετε τα μαγαζιά. Στη Μαυρομιχάλη δεν πατάει άνθρωπος μέσα. Αρχίζουν και ξεπουλάνε τα πάντα. Πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι? Τι θα γίνει? Τα εμπορικά δεν πουλάνε τίποτα. Είναι ένα σκοπό που θέλω να πω το εξής. Το βαφόρι όπως και να είναι, δεν είναι επιτυχία. Οφείλουμε να τα αγαπάμε. Να μιλάμε καλές κουβέντες για το καράβι. Ποτέ θα μας αδικήσει. Κι αν καμιά φορά πέσει και έξω, έπεσε έξω. 1% έπεσε έξω. Να δει το άλλο και θα φέρει τα λεφτά. Μην λέμε άσχημες κουβέντες για τα βαφόρια. Τα βαφόρια είναι ιερά. Είναι η ζωή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Των αυτών.
αυτό το πλαιτήριο που εκπροσωπεί τη δυνάμει του λάθη μα στου ιδιοκτήτε, στο βιοτεχνικό επιμελητήριο, αλλά τώρα θα πω ότι δεν υπάρχει πρόσωπο του Υπουργείου Βιομηχανία, δεν υπάρχει πρόσωπο του Υπουργείου Ναυτιλία. Τώρα την Περιφερειάρχη μα έχουμε εδώ, το Δήμαρχο μα το Γιάννη. Η Ένωση Μεγάλων Υπηγείων, η Ένωση Μικρών Υπηγείων, το ναυτικό πλαιτήριο που εκπροσωπεί τη δυνάμει του λάθη μα στου ιδιοκτήτε, στο βιοτεχνικό επιμελητήριο. Αλλά τώρα θα πω ότι δεν υπάρχει πρόσωπο του Υπουργείου Βιομηχανία, δεν υπάρχει πρόσωπο του Υπουργείου Ναυτιλία. Τώρα την Περιφερειάρχη μα έχουμε εδώ, το Δήμαρχο μα το Γιάννη.